Σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας Δελφίνια, Πολυβητικής ομάδας Δελφίνια από το Λεμαίδος, αλλά και σαν πρόεδρος του Πολυβητηρίου, θέλω να σας καλωσορίσω στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Το Πολυβητήριο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα κόσμημα για την πόλη της από το Λεμαίδος, και ήδη οι κρίσεις που ακούω, που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ θετικές, ίσως γιατί είναι από τα ελάχιστα κολυμπητήρια τα οποία λειτουργούν στην κατάσταση που λειτουργούν το δικό μας, που λειτουργεί το δικό μας, παρόλο που τελευταία είχαμε και κάποια προβλήματα, τα οποία τα ξεπεράσαμε γρήγορα και μπήκαμε σε μια φάση λειτουργίας δυναμική, θα έλεγα. Έχει την ιστορία του, ξεκίνησε από το 2007 και από τότε έχουν γίνει σωρία αγώνων στο κολυμπητήριο, οι οποίοι αγώνες κατάφεραν οι εκάστοτε διοικήσεις να ανταπεξέλθουν με τις καλύτερες συνθήκες. Η αναβάθμιση για το κολυμπητήριο επήλθε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών πινάκων του Νοέμβριο του 2016, οι οποίοι είναι οι πλέον σύγχρονοι στον ελλαδικό χώρο και μπορούν πλέον το κολυμπητήριο να αξιοποιηθεί και να γίνονται αγώνες διεθνούς, όχι μόνο εθνικοί, αλλά και διεθνείς αγώνες. Το καλεντάρι προβλέπει για φέτος, για το 2017, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, όπως έχει προγραμματιστεί, σωρία τέτοιων αγώνων. Και για τώρα μέσα στο Μάρτι, 18-19 Μαρτίου, θα διεξαχθούν οι χειμερινοί αγώνες τεχνικής κολύμβησης, για τους οποίους πιο αρμόδιοι να σας μιλήσουν είναι ο προπονητής ο κύριος Καραγιάννης και ο έφορος ο κύριος Δύσης Ράδρουσλής. Ο λόγος σε αυτούς. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο προπονητής της αγωνιστικής κολύμβησης και της τεχνικής κολύμβησης στην Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας. Σας καλωσορίζω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου με αφορμή φυσικά τους χειμερινούς αγώνες τεχνικής κολύμβησης Βορείου Ελλάδος. Είναι η πρώτη φορά που το κολυμπητήριό μας, το άρτια εξοπλισμένο κολυμπητήριο, φιλοξενεί τέτοια διοργάνωση αυτού του επίπεδου. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει όσο αφορά τη Βόρειο Ελλάδα. Έχει γίνει αντίστοιχα στην Νότια Ελλάδα και το αντίστοιχο πρωτάθλημα γίνεται εδώ πέρα σε εμάς. Θα διεξαχθεί από τις 18 στις 19 Μαρτίου. Οι ομάδες καταφτάνουν στις 17 του μηνός για να προπονηθούν και για να δουν το χώρο να εγκλιματιστούν και να καταλήξουν στα ξενοδοχεία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τους αγώνες το Σάββατο το πρωί. Οι αγώνες γίνονται σε 4 αγωνιστικές ενότητες, Σάββατο πρωί-απόγευμα και Κυριακή πρωί-απόγευμα, με ώρες έναρξης τα πρωινά στις 9 και το απόγευμα στις 5 η ώρα. Αφορά αθλητές από 10 ετών και άνω, μέχρι 17 ετών, 18, αλλά ακόμα και άνδρες και γυναίκες, που ακόμα συνεχίζουν να αγωνίζονται. Μιλάμε δηλαδή για 230 περίπου αθλητές από 22 ομάδες. Ξεκινώντας από τη Χίο, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα φυσικά, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο, Γιάννενα, ελπίζω να τους κάλυψα όλους. Πάρα πολλές ομάδες. Να ξέρετε ότι είναι περισσότερες οι ομάδες της Βορείου Ελλάδος παρά της Νοτιού Ελλάδος που ασχολούνται με την τεχνική κολύμβηση, και αυτό είναι ένα ενδεικτικό σημείο. Και αθλητές πάρα πολύ, αλλά κυρίως ομάδες πολλές έχουν ασχοληθεί πλέον με το κομμάτι αυτό. Προσωπικά πρέπει να πω και για τη δικιά μας την ομάδα, που αν και ένα καινούριο τμήμα, η αλήθεια είναι ούτε 2,5 χρόνια δεν είμαστε που έχουμε ξεκινήσει αυτό το τμήμα, και πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια και στη διοίκηση και στους εφόρους για αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, και όχι μόνο ξεκίνησε, αλλά νομίζω βάλαμε και πολύ καλές βάσεις για να συνεχιστεί σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι ένα τμήμα που ξεκίνησε σιγά σιγά, παίρνοντας κάποιους αθλητές κυρίως από την κλασική κολύμβηση, για να ασχοληθούν παράλληλα και με την τεχνική και να δούμε αν θα τους αρέσει ή όχι. Στόχος φυσικά από την αρχή δικός μου αλλά και της διοίκησης και των εφόρων ήταν να στελεχωθεί αυτό το τμήμα καθαρά από αθλητές που θέλανε να ασχοληθούν με την τεχνική κολύμβηση και μόνο, να αγαπήσουν αυτό το άθλημα. Και νομίζω ότι φτάσαμε πολύ γρήγορα πλέον σε αυτό το σημείο, γιατί πλέον έχουμε 25 αθλητές στο τμήμα της τεχνικής κολύμβησης, ένα τμήμα που μπορεί να συναγωνιστεί όλες τις μεγάλες ομάδες Ελλάδος. Και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά πλέον. Είμαστε μια υπολογίσιμη ομάδα και το έχουμε δείξει και στα προηγούμενα Πανελλήνια και πιστεύω και φέτος και σε αυτό το χειμερινό αλλά και στο Πανελλήνιο θα φανούν τα αποτελέσματα. Έχει στελεχωθεί πλέον από παιδιά που αγαπούν το άθλημα. Περίπου στο 80% είναι αθλητές μόνο της τεχνικής κολύμβησης, δεν ασχολούνται δηλαδή και με την κλασική.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που το πετύχαμε σε αυτό το μέγεθος και τόσο σύντομα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και των Δελφινίων αλλά και σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Καλή διαμονή στην πόλη μας, να περάσουν καλά και εύχομαι να γεμίσει το κολυμπητήριο όχι μόνο από τους αθλητές και τους γονείς των αθλητών αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο της Πεδολεμαίδας και γενικά της Εορδαίας για να δουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παρευρίσεις στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνει η διοίκηση της ομάδος. Να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη διοίκηση γιατί προσπάθησε και πήρε αυτούς τους σημαντικούς αγώνες στην πόλη μας. Ίσως έχετε ακούσει και από παλιά από κάποιες άλλες συνεντεύξεις. Είναι ένα κρίσιμος αγώνας ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα του χρόνου να διεκδικήσουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην πόλη μας. Και αυτό είναι σημαντικό πρώτα για το κολυμπητήριο, για τους αθλητές μας αλλά και για την πόλη του Τελεμαίδος. Γίνεται μια φοβερή προσπάθεια από τον προπονητή μας να δυναμώσει την ομάδα έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνίσιμοι απέναντι σε άλλες ομάδες. Έχουμε κάνει κάποια πανελλήνια ρεκόρ και αυτό δείχνει τη δύναμη της ομάδος μας. 18-19 του μηνός, όπως είπε και ο προπονητής μας, θα είναι εδώ όλες οι ομάδες. Θα είμαστε στο κέντρο της κολύμβησης, στην τεχνική κολύμβηση της Ελλάδος. Θα είναι στραμμένα όλα στην πόλη του Τελεμαίδος. Θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος του Τελεμαίδος πρέπει να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Και να ευχαριστήσω και πάλι και τη διοίκηση αλλά και τους ομοσπονδιακούς προπονητές που προσπάθησαν και φέραν αυτούς τους αγώνες εδώ στην Τελεμαίδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό θα ήταν να συμπληρώσουμε και ότι σε αυτούς τους αγώνες, τους χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδος, θα συμμετέχουν ενεργά και θα βοηθήσουν από την Ομοσπονδία. Θα είναι η Ομοσπονδιακή εδώ πέρα ο κύριος Καλατζογλίδης Γιάννης και ο κύριος Ξιάρχος Ηλίας. Είναι ο πρόεδρος της τεχνικής κολύμβησης και είναι ο υπεύθυνος και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τεχνικής Κολύμβησης. Και νομίζω ότι σε αυτόν αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για ό,τι διοργανώσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα, που έχουν γίνει πολλές διοργανώσεις εθνικού επίπεδου. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας θα μας δώσει και σε εμάς μια αφορμή να προσπαθήσουμε στο μέλλον να φιλοξενήσουμε και εμείς τέτοιες διοργανώσεις, όχι μόνο εθνικού επίπεδου πλέον, αλλά διεθνού επίπεδου, όπως είναι πανευρωπαϊκοί αλλά και παγκόσμιοι αγώνες. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα παρευρεθούν εδώ και πιστεύω ότι θα δουν κάτι πολύ καλό να γίνεται στην πόλη μας. Όπως σας είπα, θα συμμετέχουν πέρα από τους μικρούς αθλητές και μεγάλοι αθλητές κατηγορίας ανδρών γυναικών. Και ουσιαστικά είναι ο αγώνας πρόκρισης για τους αθλητές για να στελεχωθούν οι εθνικές ομάδες που θα συμμετέχουν φέτος στα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι θα δώσουν μεγάλο βάρος εδώ πέρα όσον αφορά τις επιδόσεις τους, έτσι ώστε να πετύχουν τις επιδόσεις που χρειάζονται για να μπουν στις εθνικές ομάδες. Γι' αυτό και θα παρευρίσκονται και οι ομοσπονδιακοί προπονητές εδώ πέρα για να δουν το έργο που γίνεται, τη δουλειά που γίνεται, να δούνε τους και τους αθλητές εννοείται που θα στελεχώσουν σε εθνικές ομάδες, αλλά να δούνε και εμάς σαν διοργανωτές αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες διοργανώσεις.